πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πάνα, τον βουλευτή Χαλκιδικής του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας, κύριε Πάνα. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Μιχάλη Κρυθαρίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του Μέρα 25. Έχω ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω ακούσει παρεμβάσεις και από τα δύο κόμματα που λέτε ότι εξωστρακίζεστε από τον πολιτικό διάλογο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά θα αφήσω τον Σπύρο Σουρμελίδη να σας κάνει τα ερωτήματά του, τα οποία είναι πολλά και πάντα αξιόλογα. Κύριε Πάνα, να μην πέσει κάτω αυτό, γιατί είδα ότι έγιναν δηλώσεις και από την κυρία Φόφη Γεννηματά. Έχετε διαμαρτυρηθεί για το θέμα αυτό. Και επειδή το ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη, πέστε μας γιατί διαμαρτύρεστε. Κοιτάξτε, η εποχή της πανδημίας, εν πάση περιπτώσει, και στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πολύ μεγάλες ιδιαιτερότητες. Και αυτές τις ιδιαιτερότητες δεν είναι κατά πόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στηρίζουν αυτή τη στιγμή τον κόσμο που μένει στα σπίτια, αλλά το κατά πόσο ο πολιτικός λόγος όλων των κομμάτων, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν ιδιαίτερα πολιτισμένος, σοβαρός με αυτό το οποίο υποτίθεται και πολύ σωστά αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, να το στηρίξει. Από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει να έχουν το χρόνο τους, το ρόλο τους και το χώρο τους, τον τηλεοπτικό, όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και όπως έχουν γίνει, έχει γίνει πάμπολες φορές. Το τελευταίο λοιπόν χρονικό διάστημα ήταν και μια κουβέντα η οποία υπήρξε, να μην σας το κρύψω, και στην τηλεδιάσκεψη την οποία κάναμε σαν κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ένα κενό σε ό,τι αφορά την παρουσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι κοινή διαπίστωση στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, δηλαδή όλοι οι βουλευτές σας. Αυτό το πράγμα κατατέθηκε και από την κυρία Γεννηματά και προφανώς θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα διορθωθεί και θα μπορέσουμε όλοι να έχουμε τον λόγο τον οποίο πρέπει να έχουμε σαν κόμμα της αντιπολίτευσης και σαν πολιτικοί φορείς οι οποίοι στηρίξαμε συνειδητοποιημένα και στηρίζουμε συνειδητοποιημένα τη χώρα μας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Πραγματικά θλίβομαι όταν γίνεται μια κουβέντα σε μια, και μια συζήτηση σε μια τέτοια κατάσταση, όταν δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αόρατο εχθρό, όταν πεθαίνουν έξω, υπάρχουν νεκροί συνάνθρωποι μας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ορίων, να συζητάμε, να γίνεται κουβέντα στη δημόσια συζήτηση για πρόωρες εκλογές, για τέτοια συμβάντα. Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Σουμερή, τι θα έχουμε την επόμενη μέρα? Θα βγάλουμε τότε τους γέρους και τις επαθείς κοινωνικές ομάδες να είναι ο ένας πίσω από τον άλλον για να πάει να ψηφίσει, ή θα ψηφίζουμε και θα ψεκαζόμαστε? Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια σοβαρότητα στην πολιτική ζωή πλέον του τόπου μας και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Και αυτό δεν μπορεί να γίνεται ούτε με διαρροές, ούτε με συζητήσεις εκ των έσω, ούτε με δημοσιογραφικές επιθυμίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι τον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο συζητάμε για ένα δεύτερο κύμα. Και αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί πρέπει πλέον να είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει με εκλογικές διαδικασίες, με μικροπολιτικές σκοπιμέτες και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελπίζω λοιπόν ότι στην ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα, άμεσα μάλλον, θα μπει πέρα από το υγειονομικό κομμάτι της χώρας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δούμε και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε, θα πρέπει να μπει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εθνική ανόρθωση της χώρας, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στην οποία έρχεται. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν καιρό. Μάλιστα. Έχουμε χρόνο να τα αντιμετωπίσουμε και να πει ο καθένας τη γνώμη του. Θέσατε ήδη το θέμα των εκλογών, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη καλώς ή κακώς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό εμέσως ή με διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Το κυρίαρχο θέμα όμως είναι τα οικονομικά, πόσα λεφτά υπάρχουν, ποια είναι τα λεφτά, από πού τα παίρνει η κυβέρνηση, τι κονδύλια χρησιμοποιεί. Ξέρουμε ότι 2 δις άντλησε από τις αγορές, αλλά υπάρχει και το θέμα του μαξιλαριού που υπογείως με διαρροές μαθαίνουμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε πριν από αυτό να πει και ο κύριος Κρυθαρίδης για το προηγούμενο θέμα, να μην του στερήσουμε αυτή τη δυνατότητα και χαθεί η κουβέντα. Για το θέμα δηλαδή του αν η συζήτηση, η πολιτική συζήτηση, η δημόσια συζήτηση γίνεται επίσης όρης. Καλησπέρα σας και από μένα. Κοιτάξτε,
Είναι νομίζω προφανές ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πλήρης μονοτονία, μια παντοκρατορία θα λέγαμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα μέσα, είτε αφορούν τη δημόσια τηλεόραση, είτε τα συστημικά τα λεγόμενα έτσι, μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά όντως μας παραπέμπει σε συνθήκες και σε λογικές ορμπανισμού. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι και επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας, αλλά και ειδικότερα για τις μέρες τις οποίες βιώνουμε, αλλά και για αυτά τα οποία έρχονται δυστυχώς για άλλη μια φορά στη χώρα μας. Και προφανώς σε κάθε περίπτωση και εμείς καταγγέλουμε αυτή τη λογική. Προφανώς και το ΜΕΡΑ25, όπως θα γνωρίζετε, είναι και αυτό στην ίδια λογική ακριβώς αυτού του αποκλεισμού της κυβέρνησης και των συστημικών μέσων. Γιατί πολύ απλά η φωνή του ενοχλεί και δεν θέλει. Δεν είναι όμως αυτό το περί ορμπανισμού, κύριε Κρυθαρίδη? Κύριε Γιάννη, καθόλου βαρύ δεν είναι, διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αφενός μεν μια βουλή η οποία ουσιαστικά υπολειτουργεί είτε και πέρα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με ένα πολύ μικρό σώμα, ενώ υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει με τηλεδιάσκεψη στο σύνολό της, και από την άλλη υπάρχουν και τα δωράκια έτσι στην παρασιτική ολιγαρχία, μη εξαιρουμένων φυσικά και των συστημικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία φυσικά προφανώς προς ανταμοιβή σε μεγάλο βαθμό για αυτά τα δωράκια τα οποία λαμβάνουν, εξυπηρετούν πιστά το αφήγημα της κυβέρνησης, αποκλείοντας ουσιαστικά κάθε αντιπολιτευτική φωνή, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται πέρα από την, ξαναλέω, τη μονοτονία και την παντοκρατορία της κυβέρνησης σε όλο το εύρος της, με πληθώρα υπουργών της να σουλατσάρουν κάθε μέρα και πολλοί εξ αυτών να εξαπολύουν και επιθέσεις σε κοινωνικές ομάδες, όπως ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης. Ενώ από την άλλη, ουσιαστικά η αντιπολίτευση έχει συγγύσει εντελώς στα συστημικά έτσι, μέσα ενημέρωση, τα πανελλαδική εμβέλεια. Μάρια, τα ερωτήματά σου. Ανέφερε τον κύριο Γεωργιάδη ο κύριος Κρυθαρίδης και θέλω να έρθω στον κύριο Πάνα, γιατί σας κατηγορεί, κύριε Πάνα, ο κύριος Γεωργιάδης ότι αλλοιώνεται τις δηλώσεις του σε σχέση με αυτά που λέει για τις κοινωνικές ομάδες. Τι λέτε? Τον άκουσα και σήμερα να σας κατηγορεί. Ναι, άκουσα και εγώ τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Θα έλεγα ότι δεν είναι η ώρα και η στιγμή η οποία θα κάνουμε συζητήσεις για το αν οι δηλώσεις κάποιον κατηγορούν κάποιους άλλους. Είναι ώρα, όπως ο κύριος Κυριάδης από το θεσμικό ρόλο που έχει, αλλά και εμείς και από το θεσμικό ρόλο τον οποίο έχουμε, να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις για όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά στη διάρκεια αυτής της κρίσης, γιατί αυτό που παίρνουμε από τις υγειονομικές, εν πάση περιπτώσει από τους υγειονομικούς, είναι ότι θα έχει διάρκεια αυτή η υγειονομική κρίση. Λοιπόν, πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να περισσώσουμε όλο αυτόν τον κόσμο? Εγώ προέρχομαι από μια τουριστική περιοχή και σας άκουσα πολύ πιο πριν ότι πολλοί κόσμος θα είναι άνεργος. Ήδη μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίοι έχουν 3.000 κόσμο, αυτό... δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσουν την επόμενη μέρα. Όλος αυτός ο κόσμος θα περίμενε μέχρι τώρα να πάρει το Ταμείο Ανεργίας του και μετά να δουλέψει άλλους 7-8 μήνες για να ξαναβγεί στο Ταμείο Ανεργίας. Και είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Έχουμε την αγροτική παραγωγή, η οποία θα μείνει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα ράφια. Γιατί έχουμε διαρκώς... αυτό έχει σημασία η πρωτογενής παραγωγή, κύριε Πάνα. Για πέστε το μας γιατί. Γιατί τρόφιμα ο κόσμος αγοράζει. Θα σας πω το εξής. Η πρωτογενής παραγωγή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, καθώς το πακέτο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Βορύδης είναι πολύ μικρό σε σχέση στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Ήδη σήμερα είδα για πρώτη φορά να γίνεται ένα διάγγελμα από τον κύριο Βορύδη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη σε ό,τι αφορά τους παράκτιους αλλήλεις. Θα το πω εγώ ότι έγινε αργά αυτό το διάγγελμα και ότι έπρεπε ήδη από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας να έχουν δοθεί πόρους στην παράκτια ηλία. Το ίδιο γίνεται και στην αγροτική παραγωγή, καθώς βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θα σας πω ότι η ελιά είχε τη χειρότερη τιμή, ένα κατεξοχήν ελληνικό προϊόν, τη χειρότερη τιμή πανελλαδικά φέτος και πλέον θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα προβλήματα. Και πολλά ακόμα με τους κτηνοτρόφους, με τα αμνοερήφια, όπου οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και θα τους μείνουν στα ράφια στους ανθρώπους. Δηλαδή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σειρά ζητημάτων. Οι θειοκαλλιέργειες, οι οποίες, να ξέρετε, έκαναν εξαγωγή στην Ιταλία και τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν επιχειρήσεις και προσπαθούσαν να επιβιώσουν, τις κράτησαν στα χρόνια της κρίσης, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Άρα, πέρα
Εμείς αυτή τη στιγμή σαν χώρα πρέπει να επικεντρωθούμε σε όλους αυτούς τους τομείς. Καμία άλλη κουβέντα, και το έχουμε δει ιστορικά από το 2009 και μετά και το 2015, καμία άλλη κουβέντα και καμία άλλη πολιτική κουτοπονηριά δεν θα φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα ούτε και στη χώρα, αλλά ούτε και σε αυτόν τον οποίο θα προσπαθήσει να παίξει έναν ρόλο. Για το περίφημο, για το λεγόμενο ή περίφημο, πες το οπωσδήποτε, μαξιλάρι, αυτά είναι κουτοπονηριά. Εγώ θα περιμένω αύριο τις επίσημες, αν δεν κάνω λάθος, έχει συνέντευξη ο κύριος Πέτσας, τις επίσημες ανακοινώσεις του κυβέρνησης προκειμένου να δούμε τι θα κάνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι έχει ήδη κάνει, κύριε Πάνα, που φαίνεται ότι έχουν ήδη κάνει. Το θέμα είναι ότι έχει ήδη γίνει και απλά δεν το γνωρίζαμε. Εγώ θα προτιμήσω να μην κάνω πολιτική με διαρροές. Περιμένω τα επίσημα. Το ίδιο το Υπουργείο και... τις κάνει όμως. Λοιπόν, αυτό, γιατί είχαμε και διαρροές και την προηγούμενη εβδομάδα με το θέμα των μεταναστών. Δηλαδή έχουμε μια σειρά διαρροών και πρέπει εκεί να αποκατασταθεί η πολιτική ενημέρωση με όχι μια πολιτική των διαρροών. Θα περιμένουμε συγκεκριμένα να έχουμε τις απαντήσεις και να το προθετηθούμε. Λέω, εδώ πρόκειται για διαρροή του Υπουργείου Οικονομικών προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, που είναι, εν πάση περιπτώσει, το κρατικό πρακτορείο. Δηλαδή, δεν αμφισβητείτε. Αυτό θα σας πω το εξής, δεν αμφισβητώ τίποτα. Απλά σας λέω ότι από εδώ και πέρα υπάρχουν και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες καλώς εχόντων των πραγμάτων θα μπουν το επόμενο χρονικό διάστημα σε μία σειρά και εκεί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα, να πάμε και στον κύριο Κρυθαρίδη. Κύριε Κρυθαρίδη, θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς σχετικά με αυτό το μαξιλάρι και την διαρροή. Όχι τόσο για το ότι χρησιμοποιείται, ενδεχομένως καλώς να χρησιμοποιείται. Το ερώτημά μου είναι επί του τυπικού της διαδικασίας. Είναι δυνατόν να μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιείται το μαξιλάρι μέσω διαρροής? Και άμα λίγο να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Παρακαλώ. Αν θέλετε. Δεν είναι μόνο το πώς το μαθαίνουμε, είναι και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση πανηγύρισε την προηγούμενη εβδομάδα για το Eurogroup, το οποίο υποτίθεται ότι πήρε αυτό το οποίο ήθελε, αν και δεν το ήθελε αρχικά, γιατί αρχικά ευρωομόλογο ήθελε, δηλαδή τα δάνεια από τον ESM. Γιατί λοιπόν δεν πήγε η κυβέρνηση να πάρει από εκεί, από τον ESM, δηλαδή τα χρήματα αυτά τα οποία ήθελε, και εν τέλει. Κατόπιν εορτής, από ό,τι μαθαίνουμε, πήγε στο λεγόμενο μαξιλάρι και κατέφυγε και σήμερα σε έναν δανεισμό με την έκδοση του ΕΦΑΟ του ομολόγου. Το ένα είναι το ζήτημα αυτό, έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να σας πω ότι για μας το μαξιλάρι αυτό δεν χωρίζεται ούτε σε σκληρό ούτε σε μαλακό, όπως έτσι πούμε να λέγεται τις τελευταίες ώρες. Είναι ένα μαξιλάρι το οποίο είναι αγκαθωτό, είναι ουσιαστικά προέρχεται από τις μνημονιακές, ακριβώς, προέρχεται από τις μνημονιακές διαδικασίες, από τα μνημονιακά δάνεια της προηγούμενης κυβέρνησης, οπότε εμείς δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση του περιβόητου, ας πούμε, μαξιλαρό πολέμου, γιατί πολύ απλά δεν θα νομιμοποιήσουμε καμία μνημονιακή διαδικασία, είτε της προηγούμενης, είτε της πάντως κυβέρνησης. Πολίτες, δεν πήγε βολτά. Μισό λεπτό, δεν έχουμε. Όπως ξέρετε, είναι δεσμευμένο καταρχάς ένα μεγάλο κομμάτι του στον ESM, ήδη, ακριβώς, όχι, ένα μεγάλο μέρος, το 21,9 εκατομμύρια είναι δεσμευμένο στον ESM με σκληρότατους όρους. Και επίσης, αυτό το οποίο έχουμε, κοιτάξτε, το έχουμε στη μορφή διατήρησης του, πράγματι, ουσιαστικά επιβαρυνόμαστε με ένα απλό φύ. Στην περίπτωση της χρήσης του όμως, ενεργοποιούνται διάφοροι όροι, οι οποίοι υπήρχαν ουσιαστικά σε αυτό το περιβόητο μεταμνημόνιο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τέταρτο μνημόνιο το ονομάζουμε εμείς, και οι οποίοι όροι θα ενεργοποιηθούν αν χρησιμοποιήσει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα χρήματα. Βέβαια, από την άλλη, η εναλλακτική της κυβέρνησης, την οποία μας οθεί ούτως ή άλλως και πέρα από το μαξιλάρι και πέρα από τον ESM, είναι το πέμπτο μνημόνιο, έτσι, το οποίο ουσιαστικά προσυπέγραψε ο κύριος Σταϊκούρας την προηγούμενη εβδομάδα διά της απουσίας του ουσιαστικά, γιατί η παρουσία του ήταν διακοσμητική, καθώς ούτε βέτο άσκησε, ούτε καν τολμούσε και ήθελε να ασκήσει. Οπότε πηγαίνουμε σε μια λογική όπου ακόμα και φέτος να μην μπουν όροι από τους δανειστές, του χρόνου όταν θα υπάρξει η δημοσιονομική επιτήρηση και μας πούνε από το 2015, που θα είναι περίπου το έλλειμμα φέτος του προϋπολογισμού, να φτάσουμε στο μείον 5, όχι στο συν 3,5 που είναι η στόχη μας, η συμφωνημένη, στο μείον 5, αυτή η δημοσιονομική προσδοκία της τάξης του 10% θα φέρει λιτότητα σκληρότερη από την εποχή του 2011. Μάλιστα. Από εκείνα δηλαδή τα πιο σκληρά μνημονιακά χρόνια,
τα θυμόμαστε όλοι, με την πτώση του ΑΕΠ στο 25%, με ανεργία, με την εκτόξευση, ήδη έτσι και αλλιώς και το Διεθνές Μονετικό Ταμείο. Αναλύωτα μας έχουν μείνει στη μνήμη μας, κύριε Κρυθαρίδη, αυτά τα χρόνια σε όλους. Ακριβώς, πραγματικά απευχόμαστε και ελπίζουμε να μην οδηγηθεί η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση δυστυχώς καμία πρόθεση να αντιταχθεί σε αυτό και πολύ φοβάμαι ότι και στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Μητσοτάκης απλά θα επικυρώσει για άλλη μια φορά την επερχόμενη ταφόπλακα στην χυμάζουσα ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σπύρο μου, τελευταία ερωτήματα για να αποδεσμεύσουμε και τους κυρίους και να κάνουμε κύριε ταμείο. Κύριε Πάνα, βλέπετε κι εσείς ότι με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε νέες δεσμεύσεις, ότι και αυτό είναι και στόχευση κιόλας? Νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και οι αποφάσεις της ολόκληρης της Ευρώπης. Δυστυχώς πήγαμε στο πρώτο Eurogroup με άλλο σκεπτικό και φύγαμε πολύ διαφορετικά. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξής, ότι οι εκτιμήσεις οι οποίες παίρνουμε αυτή τη στιγμή από όλους τους διεθνείς οίκους και από το ΔΝΤ και το καθεξής, γιατί κάποιοι παλιότερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως προς τις εκτιμήσεις τους το έβλεπαν πολύ διαφορετικά. Δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε πάλι σε καταστάσεις οι οποίες από παλιότερα θέλαμε να μην τις αντιμετωπίσουμε. Βρισκόμαστε όμως σε αχαρτογράφητα οικονομικά νερά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να δούμε πραγματικά το πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα με την επανένταξη, εν πάση περιπτώσει, των πραγμάτων μέσα από το καλοκαίρι το οποίο μας έρχεται. Και αν μη τι άλλο, τότε θα έχουμε έτοιμα οικονομικά δεδομένα για να δούμε τι πραγματικά θα γίνει. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας πριν από 2-24 ώρα δήλωσε την πίστη του στο ΕΣΥ και μάλιστα ότι ήδη αναβαθμίζεται, αναγεννάται και ότι θα δούμε μια καινούργια κατάσταση στη δημόσια υγεία. Το βλέπετε εσείς αυτό, δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης σας πείθει σε αυτό? Εμείς πρώτα απ' όλα καλωσορίσουμε τον Πρωθυπουργό στο ότι αποδέχεται την λειτουργία και την δυναμική και τη χρησιμότητα, εν πάση περιπτώσει, του ΕΣΥ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Πλέον όμως είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν υπάρξει ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, έχοντας, ξαναλέω, να αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν έχουμε φύγει από την υγειονομική κρίση, εντάξει, και από ό,τι φαίνεται θα είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι να οραβηθεί μια θεραπεία ή ένα εμβόλιο, θα πρέπει λοιπόν όχι απλά να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, που αυτό φαίνεται ότι στήριξε όλες τις καταστάσεις σε υγειονομικό επίπεδο στη χώρα μας, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο από το κανονικό. Και χαιρόμαστε που ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή έρχεται στα δικά μας λόγια, που είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι υιοθετήσαμε και τέτοιες πολιτικές στη χώρα. Μάρια, αν επιτρέπεις να μας πει και ο κύριος Κρυθαρίδης γι' αυτό. Έχει μια σημασία, νομίζω, το ΕΣΥ και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα. Γιατί η κυβέρνηση προεκλογικά και μετεκλογικά είχε ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα και μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Και όχι μόνο προεκλογικά και μετεκλογικά, αν θέλετε, αλλά και σε προηγούμενες κυβερνητικές της θητείας είχαμε δει μια εντελώς διαφορετική λογική από αυτήν την οποία ουσιαστικά η κυβέρνηση απλώς τώρα διατυμπανίζει. Έτσι. Γιατί στην πράξη, δηλαδή πέρα από τα ωραία, τα μεγάλα τα λόγια τα οποία ο Πρωθυπουργός και στο προχθεσινό του διάγγελμα για άλλη μια φορά επανέλαβε για το ΕΣΥ και καλά για το νέο ΕΣΥ που ήδη χτίστηκε από αυτή την κρίση, στην πράξη δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ούτε προσλήψεις μόνιμες έχουμε δει ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πέρα από κάποιες ελάχιστες συμβασιούχων, έτσι, κυρίως, και μάλιστα με άθλιες συμβάσεις τρίμηνες και τετράμηνες, που ουσιαστικά αποδεικνύει πολύ απλά ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τους ανθρώπους και μετά θα τους πετάξει πάλι πίσω. Έγινε απόλυση ανθρώπων. Έγινε απόλυση σήμερα. Γιατρού. Ακριβώς, καταγγέλλονται έτσι και απολύσεις γιατρών. Και όχι μόνο αυτό, και πέρα από το προσωπικό, ούτε σε υποδομές έχουμε δει τίποτα, ούτε επιτάξεις ιδιωτικών κλινικών είδαμε, ούτε και μέσα προστασίας για αυτούς τους ίδιους τους γιατρούς, που ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση από τη μία επιχαίρουν, από την άλλη ωστόσο τους αφήνουν εξαιρετικά απροστάτευτος μπροστά σε όλη αυτή την κρίση.
Μάλιστα. Κύριε Πάνα, κύριε Κρυθαρίδη, να ευχηθώ σύντομα να σας έχουμε εδώ κοντά στο στούντιο, να τελειώσει η καραντίνα όλων ημών. Να σας ευχηθώ καλό Πάσχα, καλές γιορτές, να είστε με αυτούς που αγαπάτε, έστω υπό νέες συνθήκες πλέον. Καλό σας βράδυ, να ακούσω και εσάς. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ενότητα και αγώνα. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο.